Επιτέλους. Είναι αλήθεια ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Είμαστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια, μια κομμωτινή γεμάτη ζωή αυτή την περίοδο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε νότες χαράς σε όλους μας, κύρια στα παιδιά, γιατί λέγαμε και λέμε ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων πιο πολύ απευθύνονται στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Δυστυχώς φέτος, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Ωστόσο, το λέμε καθημερινά, το επαναλαμβάνουμε, προέχει η υγεία. Κάτι το οποίο πρέπει να το φροντίσουμε ιδιαίτερα, να είμαστε υπεύθυνοι όλο αυτό το διάστημα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Και όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα για όλους. Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Ότι είναι πάρα πολύ οδυνηρά για όλους και όχι για μας τους ανθρώπους που θα μείνουμε μέσα στο σπίτι, αλλά για όλους αυτούς τους επαγγελματίες, όλους όσους πλήττονται από αυτή την ιστορία. Προέχει όμως η υγεία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Κάτι έπρεπε να γίνει, όπως είπατε, να δώσουμε μια νότα, μια παρουσία στη διάρκεια των εορτών. Εκείνο που καταφέραμε και που μπορούμε να κάνουμε, εννοείται διαδικτυακά, κάτι που το κάναμε και στο προηγούμενο lockdown, ήταν να κάνουμε μερικές αφηγήσεις παραμυθιών για τα παιδιά μας. Κάνα δυο συναυλίες και επιλέξαμε αυτούς που τους είχαμε στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, και επειδή εκεί γύρω το 15 Αύγουστο, αν θυμόσαστε, είχαμε σταματήσει τις εκδηλώσεις, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τώρα αυτούς οι οποίοι δεν πρόλαβαν τότε να έχουν συμμετοχή και να δείξουμε διαδικτυακά δύο συναυλίες στην διάρκεια των Χριστουγέννων. Το πρόγραμμα της γυμναστικής, το οποίο επίσης το είχαμε κάνει, το συνεχίζουμε, το έχουμε αρχίσει εδώ και 15 περίπου μέρες, καθημερινά, απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακο κάνουμε γυμναστική και χορό και παράδοση το Σαββατοκύριακο, και έτσι δώσαμε και εμείς την παρουσία στη διάρκεια των εορτών. Ακόμα το καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού, είχαμε κουβεντιάσει και με τον Δήμαρχό μας. Ξέραμε και βλέπαμε ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο και το μόνο που είχαμε αποφασίσει ήταν να γίνει ο στολισμός. Αυτό έγινε από το Δήμο Κομωτινής, σε επίπεδο πόλης, και από τη ΔΚΕΠΑΚ, που εμείς έχουμε και περισσότερο την επιμέλεια της πλατείας και του πάρκου. Ένα πάρκο που το ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια, 3 φέτος, το μαγεμένο μας, όπως το είχαμε αποκαλέσει, για να γίνει ο πόλος έλξης με δραστηριότητες των παιδιών, αλλά και όλου του κόσμου. Και αυτό το κάναμε για να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και χρώμα. Όσο βγαίνουμε έξω, όσο μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένα περίπατο, να βλέπουμε λίγο τουλάχιστον κάτι διαφορετικό και να μας θυμίζει γιορτές. Τα παραμύθια μας ήδη θα ξεκινήσουν. Έχουμε επιλέξει 7 στον αριθμό. Συμμετέχουν η Κατερίνα η Αναγνώστου, η Μυρσίνη η Λεοντζουράκη, η Άννη η Μαχαιροπούλου, η Μαρία η Τσαγκάρη. Θα γίνουν οι αφηγήσεις. Θεωρώ ότι θα είναι όμορφα και όπως είχαμε και την εμπειρία της προηγούμενης φοράς, τα παιδάκια παρακολουθούσαν διαδικτυακά την αφήγηση των παραμυθιών. Έχουμε και μουσικούς που θα συνοδεύσουν τις κυρίες που θα αφηγηθούν. Είναι ο Μαρίνος ο Τόκας, είναι η Χαρά η Τσιμπλακίδου, είναι ο Γιώργος ο Κελεσίδης και η Αλεξάνδρα η Παπαστεριανίδου.
αυτά τα παραμύθια θα τα μπορούν να το δουν στα Facebook, στο Facebook της ΔΚΕΠΑΚ, όπως και τη γυμναστική μας, όπως και τις συναυλίες μας. Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας για τις ημέρες αυτές, τις Άγιες Μέρες. Η ΔΚΕΠΑΚ δεν σταματά, έχει κάνει τον προγραμματισμό της για την επόμενη χρονιά. Ο Θεός και όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να φύγουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πάλι θα ξαναμπούμε στους ρυθμούς μας που μας λείπουν. Όλοι έχουν πρόβλημα, το ξέρουμε. Κατά κύριο λόγο οι επαγγελματίες, οι σύλλογοί μας. Εμείς που μάθαμε να έχουμε έτσι, σχεδόν σε καθημερινή βάση δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θεωρώ ότι πάλι θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας και όλα θα ξαναγίνουν. Απλά να είμαστε υγιείς.